Έτοιμα τα χυλάκια μας. Τι ωραία χυλάκια κάνατε εσείς. Τι χυλάκια είναι αυτά. Τι όμορφα χυλάκια, γυαλιστερά, δροσερά. Να σας δω. Να δω ζουμερά χυλάκια. Πολύ ωραία. Να σας δω, κορίτσια, ωραιότατες. Μπράβο σας. Λοιπόν, τώρα, πριν βάψουμε το μάτι, πρώτα σχηματίζουμε το φρυδάκι μας. Τα περισσότερα μολύβια φρυδιών έχουν αυτό το βουρτσάκι. Αν το μολύβι σας δεν έχει βουρτσάκι, θα πάρετε αυτή τη χτενούλα, την πολύ λεπτή χτένα που έχουν περισσότεροι στα σπίτια μας και θα χτενίσετε τα φρύδια σας και θα φροντίσετε να τα έχετε βγάλει σωστά. Αυτό θα το δούμε σε μια άλλη εκπομπή. Χτενίζετε τα φρύδια λοιπόν πρώτα με το χτενάκι για να έχουν σωστό σχήμα. Τα χτενίζουμε με το χτενάκι. Προς τα πάνω ελαφρώς τα φρύδια, τα χτενίζουμε προς τα πάνω. Προς τα πάνω, με κινείς προς τα πάνω και μετά όταν πετάνε τριχούλες όπως τα δικά μου που είναι ατίθασα, μπορείτε και με τα δάχτυλα λίγο να τα φέρετε. Έτσι. Πολύ ωραία φρύδια κάνατε και μετά ανοίγουμε αυτό το μολύβι των φρυδιών και όπου έχουν κενά τα φρύδια μας ή αν είναι λίγο πιο κοντά, πολύ μαλακά για να μην μου τζουρωθείτε και γίνετε χάλια, πολύ μαλακά τα γεμίζουμε. Όπου έχουμε κενά. Προσέξτε, θέλει ίσα να το ακουμπήσετε αυτό. Αν το πιέσετε θα γίνετε χάλια. Εδώ και εδώ στη γωνίτσα, εγώ θα το μακρύνω λίγο το φρύδι μου για να φαίνεται πιο ωραία η γραμμή του. Ελάχιστα εδώ στη γωνία, αν δείτε, εδώ το φρύδι μου δεν είναι με ένα, όσο μακρύ χρειάζεται. Μακραίνω το φρύδι ελαφρώς με αυτό το μολύβι, ελαφρώς. Και εδώ που έχω κάτι κενά, με μικρές κινήσεις, τσακ, 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 το γεμίζω. Βάψαμε φρυδάκι. Ναι. Για να σας δω, γιατί το φρυδάκι είναι δύσκολο. Πάμε στο μάτι. Παίρνουμε την ανοιχτή σκιά. Πάμε να λείψουμε αυτή εδώ τη σκιά κάτω από το φρύδι πρώτα. Την ανοιχτή σκιά κάτω από το φρύδι. Μην βάλετε πάρα πολύ. Εγώ έβαλα ήδη πολύ. Αν βάλατε πολύ, τη δουλεύουμε με αυτό εδώ το ειδικό βουρτσάκι. Και δίνουμε φως στο μάτι κάτω από το φρύδι.